Κώστα, σε είδα στην τελευταία σου παράσταση. Ήταν η τελευταία φορά που ήσουν στη σκηνή. Στην παράσταση που φτιάξατε με την Τζέννη, πώς να σοπάσω. Δεν θα σοπάσεις. Η φωνή σου είναι μέσα μας. Σ' ακούσαμε πριν. Θα σ' ακούμε πάντα. Ο Κώστας είχε κάνει τόσα σπουδαία πράγματα και τα αγάπησε όλα, ίσως περισσότερο από όλα, εκτός από τους δικούς του ανθρώπους, αγάπησε το θέατρο γιατί είναι φαινησιγενές. Γιατί έχει τέλος. Η γνώση του τέλους είναι που τον έκανε να ζει όπως έζησε. Με αυτή την ορμή, με αυτή τη δύναμη, με αυτό το πάθος, με αυτή την αλήθεια, με αυτή τη γενναιοδορία, που ήταν μοναδική. Γι' αυτό και δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Εγώ είμαι εδώ σήμερα να μιλήσω για σένα, Κώστα, όχι και ως διευθύντρια του θεάτρου τέχνης, του θεάτρου που σε γέννησε, που σε ανάθρεψε και που το λάτρευες. 6 χρόνια έμεινε συνεχή 6 χρόνια ο Κώστας στο θέατρο τέχνης και έλεγε πάντα ότι ήταν τα χρόνια που τον διαμόρφωσαν, που καθόρισαν τον τρόπο με τον οποίο είδε την τέχνη, τη ζωή, τον κόσμο, τα πάντα. Ο Κουν του άνοιξε μία πόρτα σε κάτι που δεν φανταζόταν ότι μπορούσε να υπάρχει. Και όπως έλεγε και ο ίδιος, εκεί μέσα, χτίζοντας το υπόγειο και χτίζοντας τη φοβερή αυτή προσωπικότητά του, που ήταν πραγματικά στη ζωή μου, εγώ δεν έχω ξανασυναντήσει άνθρωπο που να είναι τόσο ίδιος στην Επίδαυρο, στην κουζίνα του σπιτιού του, στη Βουλή, με τους φίλους, με τον κόσμο στο δρόμο. Αυτό σημαίνει αληθινή προσωπικότητα, ο άνθρωπος που δεν υποκρίνεται ποτέ, που είναι πάντα αληθινός και γενναιόδωρος. Γιατί ο Κώστας αγαπούσε τον άνθρωπο, όχι με έναν τρόπο εστέτ, με έναν τρόπο αληθινό, τους ανθρώπους, τον πόνο, τον ανθρώπινο πόνο. Αγαπούσε όλους τους ανθρώπους. Αγαπούσε ακόμα και αυτούς τους ανθρώπους που πολλές φορές λέμε ότι μπορεί να είναι μίζεροι και γκρινιάριδες, τους καταλάβαινε. Καταλάβαινε γιατί ο άλλος μπορεί να συμπεριφέρεται με ένα λάθος τρόπο, γιατί είχε πόνο μέσα του, είχε τρομακτική κατανόηση. Όλα μπορούσε να τα δεχτεί και όλα μπορούσε να τα καταλάβει. Και αυτό σημαίνει αληθινή αγάπη. Αληθινή αγάπη προς τον άνθρωπο. Και αυτό όρισε και όλη του τη διαδρομή. Και στη ζωή και στην πολιτική και στην τέχνη. Ό,τι έμαθα από το θέατρο τέχνης, βαθύ, σαν αυτή η αίσθηση ότι σαν να γνώρισα κι εγώ ίδια τον Κουν που δεν πρόλαβα να τον γνωρίσω, ήταν από τις αφηγήσεις του Κώστα, από τις διηγήσεις του Κώστα, που ήταν τόσο ζωντανές, τόσο υπέροχες. Ένα φως εγώ κρατάω από αυτόν τον μεγάλο άνθρωπο. Ένα φως κρατάμε όλοι. Και θα σας πω έτσι, γιατί πέρα από τη σχέση αυτή με το θέατρο τέχνης, εμένα ο Κώστας ήταν, και ήμουν και εγώ μαθητριά του, και συνεργάτης, και φίλη, και μάρτυρα στο γάμο με την αγαπημένη του Τζέννη. Συγγενής δηλαδή. Μια από τις κουβέντες που θα μου μείνουν αξέχαστες του Κώστα στη σχολή, τον πρώτο χρόνο, τους πρώτους μήνες που τον είχαμε δάσκαλο, ήταν «Βρέσεις, έχετε καταλάβει τι πάτε να κάνετε». Κάθε άνθρωπος, το μόνο που λαχταράει στη ζωή του είναι να βρει ένα ζευγάρι μάτια να τον κοιτάνε με αγάπη και να ησυχάζει και να νιώθει ο εαυτός του. Να νιώθει ασφαλής. Και εσείς θέλετε χιλιάδες μάτια
να σας κοιτάνε. Έχετε καταλάβει τι σημαίνει αυτό? Πόση δουλειά χρειάζεται, πόση αυταπάρνηση, πόση πίστη, πόση αφοσίωση. Αυτό είναι το θέατρο. Αυτή είναι η ζωή. Κάντε το. Κώστα, δεν σε αποχαιρετάμε. Σε ευγνωμονούμε για όσα μας έδωσες, για όσα αφήνεις στην οικογένειά σου, που είναι κομμάτια του εαυτού σου, και σε όλους εμάς που σε γνωρίσαμε είτε από κοντά είτε από μακριά, βλέποντάς σε όλα αυτά τα σπουδαία πράγματα που έκανες. Και μακάρι αυτός που ήσουν, αυτό που μας έδωσες, να είναι ένας φάρος, να είναι ένα παράδειγμα για όλους.